Έχουμε ένα περιστατικό. Θα δούμε, Νίκο μου, στην Αμαλιάδα θα πάμε. Εκεί όπου μιας γυναίκας, μιας 52χρονης, της έκοψαν το ρεύμα. Η γυναίκα προσπάθησε πάνω στην απελπισία της να αυτοκτονήσει με χάπια. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι κάλεσαν οι γείτονες στο ΕΚΑΒ, αλλά ΕΚΑΒ δεν υπήρχε. Μάλιστα. Έλα, Νίκο μου. Όλα μαζί δηλαδή. Όλα τις έτσι. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις, Νίκο μου? Όλα μαζί, ακριβώς. Όλα μαζί, καλημέρα. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Αμαλιάδας, σε χωριό της περιοχής της Αμαλιάδας συγκεκριμένα, όπου μια γυναίκα, όπως είπες και εσύ, Χρύσα, της διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ίδια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών. Γείτονες, οι οποίοι αντιλήφθησαν το τι ακριβώς συνέβη, ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ προκειμένου να φτάσει και ασθενοφόρο για να την παραλάβει. ΕΚΑΒ όμως δεν υπήρχε διαθέσιμο εκείνη την ώρα ασθενοφόρο. Έτσι λοιπόν η γυναίκα μεταφέρθηκε με περιπολικό στο νοσοκομείο του Πύργου, εκεί όπου της έγινε πλήση στομάχου και ευτυχώς η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, δεν κινδυνεύει. Μάλιστα από το ρεπορτάζ το οποίο κάναμε μάθαμε ότι το ΕΚΑΒ χρειάστηκαν περίπου 17 λεπτά προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην κλήση την οποία δέχθηκε. 12 και 26 έγινε η κλήση από ό,τι μάθαμε στο ΕΚΑΒ και το πρώτο διαθέσιμο ασθενοφόρο ήταν στις 12 και 43 πρώτα λεπτά. Όμως όταν ξεκίνησε να πάει το ασθενοφόρο εκεί, ενημερώθηκαν ότι είχε γίνει ήδη διακομιδή με περιπολικό της αστυνομίας. Να σας πω, κλείνοντας, ότι είχαμε τα ξημερώματα και μια επίθεση αντιεξουσιαστών κουκουλοφόρων στο γαλλικό υποπροξενείο της Πάτρας, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην Γαλλία. Επιτέθηκαν οι άγνωστοι με μπογιές και με πυροσβεστήρες στο κτίριο αλλά και στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί στο σημείο που φρουρούσαν το γαλλικό υποπροξενείο. Οι αστυνομικοί δεν αντέδρασαν για να μην έχουμε γενίκευση των επεισοδίων. Ζημιές μικρές υπέστη το κτίριο και ένα σταθμένο όχημα το οποίο ο οδηγός του είχε την ατυχία να σταθμεύσει στο σημείο αυτό.